Και πάμε λοιπόν σε ένα πρόσωπο το οποίο μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Μέχρι τώρα δεν έχει πέσει στη λούμπα να το παίξει ερωτευμένη με κάποιον. Mm-hmm. Το παίζει ότι είναι όλοι οι ίδιοι προς μάλλον. Περιμένει κάτι να της έρθει. Για τη ζένια, ναι. Mm-hmm. Περιμένει κάτι να της έρθει. Αλλά αυτό που μας ήρθε εμάς, μας ήρθε κατά κούτελα, είναι η φωτογραφία προ δεκαετίας. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Ναι, δεν ήταν δεκαετίας. Ήταν πιο. Δεν ήταν από το 10 years challenge. Πιο σύντομα. Πιο νέα πενταετία. Ναι, γιατί μικρή κοπέλα δηλαδή, μου. Πόσο είναι 20 σκατά. Τόσο. Γιατί. Γιατί. Σκατά ήταν. Τι εγώ. Εντάξει, έχει πέσει στην παγίδα το του υαλουρονικού. Το σκατά πιάνει από την αλλαγή που είδαμε. Αν την βλέπαμε έτσι, δεν θα λέγαμε αυτή τη λέξη. Ναι, σκατά, είναι πιο εντυπωσιακή τώρα. Αλλά, ναι, όχι πιο εντυπωσιακή. Τώρα είναι εντυπωσιακή, τότε δεν ήταν εντυπωσιακή. Είδες όμως, καμιά φορά όταν κάνεις αυτό με τα υαλουρονικό στα χείλη και τα διάφορα, συνήθως μπορεί να γίνει και χειρότερη. Αυτή έχει γίνει καλύτερη. Ναι, εγώ από ό,τι βλέπω τώρα, ας πούμε, μου κάνει για Ρωσία, Μόσχα, κέντρο. Και πριν. Πριν όχι, μου έκανε πιο χαμηλά, Γεωργία. Μου έκανε έτσι, Τουρκία. Εντάξει, είναι συμπαθητική όμως. Δεν μου το έβγαζε. Να σου πω κάτι. Το ελληνικό δεν μου το έβγαζε. Δεν δείχνει μέχρι στιγμής ότι θέλει να παίξει. Δηλαδή, όχι, είναι σοβαρή. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό εμείς πρέπει να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Και εμένα, τώρα. Αυτό που βλέπω τώρα, σαν εμφάνιση, μου αρέσει. Έχει το πιο ωραίο σωματάκι, το πιο ωραίο πρόσωπο. Ναι, ωραία είναι, ναι, αλλά το πρόσωπό της κάτι έχει που μου τη πάει. Λίγο στα χείλια που είναι λίγο περίεργα. Τα χείλια λίγο περίεργα, τα μήλα της εδώ, αυτά πολύ ρώσικα. Δηλαδή σου λέω Μόσχα κέντρο είναι, έτσι. Ναι, κέντρο είναι μια ωραία κοπέλα όμως. Δεν μπορούσα να πεις. Κέντρο Μόσχα, δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω εσύ σαν άντρας πώς τη βλέπεις. Σε σχέση με τις άλλες κοπέλες είναι εντυπωσιακή. Νομίζω ότι άβα αυτή θα έχει προβληματάκι. Ναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα έχει προβλήματα γιατί πολύ πλαστό. Ναι, εντάξει, έχει κάνει. Και ιδιαίτερα τώρα τη φωτογραφία που είναι την παλιά. Έχει κάνει. Την προηγούμενη. Μάνα μου. Αλλά ξέρει, επειδή σαν χαρακτήρα δεν είναι προκλητική, δεν μπορώ να τη σχολιάσω αρνητικά για την εμφάνισή τη. Δηλαδή μου φαίνεται συμπαθή. Συγγνώμη, δεν τη σχολιάζω αρνητικά. Ναι, μου φαίνεται συμπαθή. Μιλάω για μια εικόνα συγκεκριμένη που βλέπω και σχολιάζω την εικόνα. Το πριν και το μετά. Ναι, πριν με το μετά. Δηλαδή το μετά δεν έχει καμία σχέση με το πριν. Δηλαδή α πούμε μπήκε. Κουκλάρα και βγήκε καρά κουκλάρα. Ναι. Εντάξει. Το κορίτσι δεν είναι άσχημο, πολύ όμορφη είναι. Και η προηγούμενη και η νυν. Αλλά μιλάμε για διαφορές μεγάλες όμως τώρα. Δεν μιλάμε τώρα αν είναι όμορφη ή άσχημη. Ναι, ναι, όχι. Μιλάμε η μία ήταν παλαιότερα ήταν συμπαθητική και τώρα είναι. Όχι, η μία είναι άλλη και η τωρινή είναι μια άλλη. Είναι άλλη, ναι. Πού είναι η ζένια ο ΑΕΟ? Τη χάσαμε. Αφού είναι άλλη. Ναι, είναι άλλη. Είναι άλλη. Δεν είναι αυτή. Αλλά ξέρεις κάτι. Αυτή η τύπησα, ρε παιδιά, είναι έντιμη όμως. Mm-hmm. Τη γουστάρω. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει το στυλάκι της. Δηλαδή δεν μου έκανε κλικ τίποτα. Το είδα από εδώ, το ψάξα από εκεί, το ψάξα από εκεί, δεν μου κάνει κλικ. Περιμένει. Θα μπει κάποια στιγμή. Ναι, θα βάλουν, ειλικρινής. Κάποια στιγμή θα βάλουν κάποιον μέσα, γιατί αυτή είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Mm-hmm, mm-hmm. Θα βάλουν κάποιον μέσα από ό,τι τους κολλάει, δηλαδή θα βρουν τη χημεία της. Για να αρχίσουμε σε κάποιον. Και να δείτε ότι αυτή μάλλον είναι η νέα Μιζεράκη. Από ό,τι φαίνεται είναι γιατί η Κατερίνα δεν είναι τόσο ισχυρή σαν προσωπικότητα. Όχι. Δεν είναι. Η Κατερίνα δεν τη βλέπω να το γλιτώνει. Η Κατερίνα είναι. Παίζει και αυτό το παιχνιδάκι. Είναι εκεί, παίζει προς τα εκεί.